τους θαυμαστές τραγούδησε εχθές το βράδυ σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής η Πάολα. Φυσικά η κάμερα του Ευδής ήταν εκεί. Φέτος νομίζω ήταν και μια περίεργη χρονιά για σένα, γιατί είχαμε ίτρικες, είχαμε κριτικές αυστηρές. Αναφέρθηκαν αρκετά στο πρόσωπό σου, τόσο για τα κιλά σου, όσο και μέσα από τα ανέκδοτα, τα οποία πάλι τα αντιμετώπισες με χιούμορ. Για τα σχόλια αρνητικά, θετικά, αυτό νομίζω το ζούμε και χωρίς να είμαστε στο χώρο αυτό. Από το σχολείο θυμάμαι ότι κάποιος παιδί, επειδή τον είχαμε νικήσει στο σκηνάκι, στην μπάλα, είχε να πει κάτι που δεν ίσχυε. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Είναι όλα καλά. Σε επηρεάζουν στιγμιαία όλα αυτά. Είμαι άνθρωπος με συνέστημα και λογική. Okay. Σίγουρα κάποιες φορές μπορείς το για ένα λεπτό να στεναχωρηθώ. Όμως μετά από εκεί δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα έχω καταλάβει γιατί γίνονται όλα αυτά. Και μετά ξέρεις κάτι, έχω επιλέξει να ζω κάπως διαφορετικά από ό,τι ζουν οι συνάδελφοί μου. Το πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω. Όμως εγώ θέλω να είμαι κάπου αλλού. Να μην ακούω, να μην συμμετέχω σε όλο αυτό. Και πίστεψε με ότι για αυτά τα σχόλια που έχεις αναφέρει πριν λίγο, το έμαθα από άλλους ανθρώπους. Δεν διάβασα, ούτε άκουσα κάτι ίδια. Ζω πραγματικά εκεί που μπορώ να είμαι εγώ καλά. Και δεν θα αλλάξει με τίποτα αυτό. Είναι ιδιαίτερο που λες. Νομίζω ωστόσο ότι η κόρη σου, η Παολίνα, θυμώνει περισσότερο από σένα με όλα αυτά που μπορεί να γραφόντουσαν και λεγόντουσαν. Όχι ασχολείται, γιατί είναι πολύ μωρό. Απλά μπαίνει λίγο στο YouTube. Μπορεί να διαβάσει κάτι. Τώρα ή να δει κάποιο βίντεο, κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Και μου λέει, Μανούλα, έγινε αυτό. Γράψαν έτσι. Μα λέω, αυτό είναι μια πλάκα. Αυτό δεν πρέπει να, ούτε να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ούτε καν να μπαίνουμε να το διαβάζουμε. Και είπε, okay. Και τελειώνουν όλα εκεί. Δεν τρέχει τίποτα. Νομίζω πως έχεις κάνει καλή δουλειά με την κόρη σου, η οποία σου μοιάζει και αρκετά. Νομίζω και εγώ πως έκανα καλή δουλειά, τουλάχιστον σε αυτά τα δύσκολα σκηνικά. Το χειμώνα, τι έχουμε να περιμένουμε από εσένα? Χειμώνα, θεάτρο. Η Παολίνα, ο Παντελής Παντελίδης, η Τάντα, ο Στάν. Νομίζω πως η χημεία με τον Παντελή Παντελίδη τέριαξε. Αυτό το καινούριο σου δίσκο θα συμπεριλάβεις και τραγούδια του. Βέβαια. Γιατί όχι, αφού γράφει τόσο καλά. Να πούμε ότι συνεχίζεις τις συναυλίες σου. Συνεχίζομαι, μου είναι ακόμη λίγες. Στην Ελλάδα και άλλες τρεις στη Γερμανία. Και μετά ξεκινάμε δυνατά στο θέατρο. Έχουμε καινούριο τραγούδι, τελειωμένες καταστάσεις. Τη ζωή σου να κοίταξεις, κι αν σου λείπω μη με ψάξεις. Πάμε φινάλε. Δεν αξίζουν στην καρδιά μου τελειωμένες καταστάσεις. Τη ζωή σου να κοίταξεις.